Τις τελευταίες ώρες βλέπουμε ότι πάει να γίνει κάτι στο πολιτικό σκηνικό. Από τη μία έχουμε την περίπτωση Μπαλτάκου. Μία περίπτωση που κατά το παρελθόν είχαμε ακούσει από εσάς ότι ο χειρισμός της Χρυσής Αυγής από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλο αυτό που έγινε, έγινε σε συμφωνία με κάποιους ανθρώπους για να χτυπήσουν το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Με αυτή την εξέλιξη θεωρείτε ότι πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και τα αποδεικτικά στοιχεία? Πράγματι έγιναν δύο γενώσιμα κόμματα τότε για να εξοφελήσουν το λαό από τη Βουλή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι μάλλον από ό,τι φαίνεται έτσι διαλύονται, και η Χρυσή Αυγή. Η συμμορία Νέα Δημοκρατία Χρυσή Αυγή, γιατί πρόκειται περί συμμορίας, δεν μόνο εγκληματική οργάνωση, από ό,τι φάνη τουλάχιστον από το βίντεο και την οικειότητα που υπήρχε και ποιος ήταν ο από πάνω και ποιος ήταν από κάτω και οι σχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα, σακωθήκαν σε μοιρασιά. Πάντα συμβαίνει. Σε μια σημαίνει, γίνει μια ληστεία, σκοτώνουν και τρεις, τα παίρνουν και στη μοιρασιά τσακώνονται. Τσακωθήκαν στη μοιρασιά των ποσοστών. Δεν περίμενε η Νέα Δημοκρατία να πάει ψηλά, οι άλλοι θέλανε, τους άνοιξε η όρεξη για κάτι περισσότερο, και έγινε ο τσακωμός. Πήγε ο Σαμαράς στους Εβραίους, τους είπε θα τους δέσω, θα τους κάνω, θα τους δράνω, και από την άλλη μεριά, για να κρατάει πισινή, έβαζε το alter ego, το Μπαλτάκο δηλαδή, να τους κανακεύει. Το δελτίο των 8 κρατάει την κυβέρνηση του Σαμαρά στην εξουσία. Εάν λοιπόν μπορέσουμε και απομονώσουμε το δελτίο των 8 από τους πολίτες, τα πράγματα θα αλλάξουν. Ή θα ξυπνήσουμε τους Έλληνες, εμείς πάμε με σύνθημα αφύπνιση τώρα, μα βλέπει ο άλλος πρετεντέρι και όλα τρέμει, που τους δίνει το ρόφημα με το πνευματικό μέσα, ή θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτούς τους κονδυλοφόρους, οι οποίοι με παχυλότατους μισθούς έχουν αναλάβει το ρόλο των ντόπερμαν των συμφερόντων των ολιγαρχών. Γιατί σιγά τώρα που ο κύριος Πρετεντέρης και οι άλλοι του παρέα διαμορφώνουν ελεύθερα τη βουλήση, την ατζέντα. Τι εξυπηρετεί τα αφεντικά, τους δαβατζίδες. Εξυπηρετεί τους δαβατζίδες τώρα να κάνουν ένα κόμμα, έπαιζαν τάβλοι στο πεντελικό και συζητήσαν κάτι να κάνουμε, γιατί ξέρω εγώ αυτό που χαλάει. Να κάνουμε ένα κόμμα, να βάλουμε αρχηγό τον τάδε, όχι μωρέ, είναι γυρασμένο. Να βάλουμε αυτό, όχι. Δεν θα βάζουμε τον Θοδωράκη. Α, μπράβο, βάλουμε τον Θοδωράκη. Δεν το ξέρω τον Θοδωράκη ότι έγινε αρχηγός. Μεταξύ ενός 6-5 και 4-2 που έφερε ένας από αυτούς, βαφτίστηκε αρχηγός. Δηλαδή αν έφερε 4-3 μπορεί να βάζουν κάποιον άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον βαφτίσαν αρχηγό, το κόμμα ξέρω είναι 23-25 του μηνός, σε δύο μέρες μέσα, αφού είπε θα γίνει το κόμμα 25%, 25 του μηνός, 7%. Ο κόσμος τρώει κουτόχαρτο. Πολύ φοβούμαι ότι όπως είναι πλουτισμένος, τρώει κουτόχαρτο. Τι να κάνω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, δυναμική στη Δράμα που να ξέρει το ποτάμι και τα λοιπά. Ξέρουν όμως τον κύριο Θεοδωράκη. Μα γνωρίζουν τον κύριο Θεοδωράκη, να γνωρίζουμε πρόσωπο. Ναι, βεβαίως γνωρίζει τον κύριο Θεοδωράκη. Νομίζω ότι είναι μια άποψη αυτή. Γνωρίζουν όμως και τον Ροχάμι. Είναι κίνδυνος ο Τσίπρας για το σύστημα? Είναι κίνδυνος για τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Είναι κίνδυνος για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να δομήσει ένα κόμμα. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν φτιαγμένος για ένα διαράκιστο υπόγειο. Μόλις πήρε τη διαχείριση όλη τη πολυκατοικία, τα χάσε. Δεν μπορεί να μαζέψει τον ένικο που λέγεται Λαφαζάνη, τον άλλο που λέγεται έτσι. Ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του, δεν μπορεί να ελέγξει το Σταθάκι. Ο Σταθάκης επειδή τον πήγε αγκαλιά στους Αμερικανούς, ίσως είναι ο πλέον Αμερικανόφωνος βουλευτής ο κ. Σταθάκης. Γιατί όλο αυτό το σύστημα ήθελε το λαός εκτός Βουλής? Γιατί έλεγε τι όχι. Ήταν αυτό που ενοχλούσε? Έλεγε όχι. Στη δύσκολη καμπή για αυτούς, είπα όχι. Σας πίεσα. Σας πάω στην εφημερίδα Αντίν. Προχθές. Αυτά τα 5 χρόνια της κρίσης, τα 5 χρόνια που είχαμε τις 6.500-7.000 αυτοκτονίες, που έχασε ο κόσμος στα σπίτια του, που έχασε ο κόσμος στη δουλειά του, οι 30 ολιγάρχες, γράφει η εφημερίδα, αναγνώστης είμαι, κέρδισαν 8 δισεκατομμύρια. 8 δισεκατομμύρια, όσο είναι η δόση που θα πάρουμε τώρα όλη η Ελλάδα. Προσπάθησαν να διεισδύσουν στο κόμμα. Πάνε και να διεισδύσουν. Με τραβάγανε από εδώ και νόμιζαν ότι εγώ θα πνιγώ.